Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες να αποφευχθεί ο αποκαλούμενος δημοσιονομικός γκρεμό που θα οδηγήσει τις ΗΠΑ Πολιτείες από την αρχή του 2013 σε αναγκαστική λιτότητα με αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους να μην σταθούν εμπόδια στην ψηφοφορία στο Κογκρέσο. Ο Αμερικανό πρόεδρο επέστρεψε εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο από τι διακοπέ του στη Χαβάη για να συζητήσει σήμερα όλε τι προαπαιτούμενε ενέργειε ώστε να μην οδηγηθεί η Αμερικανική οικονομία στα βράχια. Ο Αμερικανό Υπουργό των Οικονομικών διεμήνησε προ τον Κογκρέσο ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα λάβει σύντομα έκτακτα μέτρα που επιτρέπονται από τον νόμο για να αποφύγει χωρά τη χρεοκοπία. Τα μέτρα αυτά ανέρχονται σε 200 δισεκατομμύρια δολάρια και υπό ομαλέ συνθήκε θα δώσουν περιθώριο δύο μηνών στα δημόσια ταμεία, αλλά η αβεβαιότητα των διαπραγματεύσεων για τον προπολογισμό στι ΗΠΑ εμποδίζει την πρόβλεψη για τη διάρκεια τη ζωή του, ανέφερε ο Τίμωθη Γκάιτνερ.